Καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα έχουμε Παρασκευή, εγώ πάλι μόνη μου εδώ μέσα στο σπίτι είμαι. Λοιπόν, έχω πάρα πολλές δουλειές. Μόλις σας έκανα μοντάζ το βιντεάκι, κάνω export. Μετά θέλω να το ετοιμάσω, να ετοιμάσω τη φωτογραφία κτλ. Θέλω να συντερώσω τα ριχτάρια, να τα στρώσω, να βάλω σκούπα στο σαλόνι. Θέλω επίσης να μπω στο μπαλκόνι, γιατί αυτά τα μαρούλια που τα είχα φυτέψει, κάποια έχω κόψει, έχω κάνει, έχουν μείνει 2-3 να τα κόψω, να καθαρίσω εκεί. Τα αγούρια δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, οπότε δεν νομίζω να κάνω κάτι. Μετά τέτοιο θέλω να πλύνω λίγο το μπαλκόνι, αν προλάβω, ό,τι προλάβω, δεν ξέρω, δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο. Αυτά λοιπόν, έχει ζέστη, δεν μπορώ. Σκάσει. Ο Μάι είναι στην κρεβατοκάμαρα στο κρεβάτι μου. Έχω στρώσει τα κρεβάτια των παιδιών. Να φαγητό σήμερα δεν ξέρω. Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι θα φτιάξω. Έχουμε και πίτσα, έχουμε και πουρέ ακόμα. Ό,τι έχουμε μάλλον θα φάμε. Μετά το απόγευμα θα δω. Κάπως έτσι. Τα γνωστά. Τίποτα ιδιαίτερο. Εδώ δουλειές. Αυτά μαμαντίστηκες. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ξεκινάω. Εγώ πάω να δω τι θα κάνω πρώτα. Μάλλον θα συντερώσω πρώτα τα ριχτάρια, να κάνω λίγο το σαλόνι, να βάλω σκούπα και μετά θα βγω στο μπαλκόνι. Πάμε, φύγαμε και τα λέμε πιο μετά. Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine. Ain't got time to do everything you said you would. Frames of the past and the memory of you just come running by. Pictures of sunny days with your smile in the park. How could they say I was broken? How could they say you made me come undone? Now I know that it's okay. Unlike my friends, you are nothing like them. How could they say I was broken? Λοιπόν, έστρωσα τα ριχτάρια, τα είχα συντερώσει κιόλας, είδατε. Πάω τώρα να βάλω τη σκούπα γρήγορα, έτσι ένα γρήγορο σκούπισμα, για να βγω μετά και στο μπαλκόνι να κάνω. Γιατί όπως είπα δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να πάω να πάρω τα παιδιά. Μετά όταν γυρίζουν τα παιδιά δεν μπορώ να κάνω όλα αυτά εδώ μέσα. Οπότε αυτά, συνεχίζουμε τις δουλίτσες μας και ό,τι έχω στη συνέχεια θα σας δείξω. Απολαύστε εσείς, φτιάξτε το καφεντάκι σας, το τσαγάκι σας, το χυμούλι, ό,τι πίνετε. Γράψτε μου τι πίνετε εσείς μαμάδες την ημέρα όταν λείπουν τα παιδιά ή τι κάνετε, με τι ασχολείστε, γράψτε μου. Μια μέρα να κάτσουμε να κάνουμε ένα live, να πίνουμε όλες μαζί καφέ, τι λέτε? Το καφεντάκι μας να συζητήσουμε. Τώρα δεν ξέρω πότε θα έρθει αυτή η στιγμή, πότε θα βρω εγώ χρόνο, αλλά θα το κάνουμε κάποια στιγμή, μπορεί να γίνει και αυτό. Οπότε έφυγα! How'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time. I'm not broken, not broken, not broken.
vibe is massive, it's supernatural. Keep it factual, you know you're maxing bad. Look at the way they hold their chest. Honestly amazing, I want you on occasion. I can do you favors that I know you won't do for. Έπλαινα το μπαλκόνι, τώρα πάω να σκουπίσω όλα αυτά. Είδατε, έχω πλύνει και το πουφ. Καθάρισα, νομίζω, δεν ξέρω. Εκεί καθόταν ο Βασίλης, δεν έκανε όλα μαθήματα και με το μολύβι, ξέρετε, το έχει λερώσει, χάλια το έχει κάνει. Βλέπω ότι έχουν φύγει τα σημάδια. Εντάξει, δεν πειράζει άμα δεν θα καθαριστεί καλά. Έκανα ό,τι έκανα, πέταξα τα μαρούλα αυτά που ήταν. Πότιζα τα αγούρια, δεν ξέρω, δεν νομίζω να κάνουν αγούρια γιατί κιτρινίζουν. Είχαν βγάλει μικρά αγουράκια και κιτρίνησαν. Πιπεριές έχει βγάλει, τρεις μεγάλες πιπεριές έτσι μακριές. Λοιπόν, πάω να σκουπίσω το νερό να στεγνώσει λίγο και μετά θα πάω να ετοιμαστώ σιγά σιγά να πάω να πάρω τα παιδιά από το σχολείο. Αυτά. Έφτιαξα λοιπόν ένα ψωμάκι με αβοκάντο τώρα. Τελειώσαμε το μπαλκόνι, επίσης σπουγάρισα και στο σαλόνι. Α, ωραία, μυρίζει φρεσκάντα. Το μόνο που μου έμεινε την κουζίνα. Έχω να πλύνω κάτι πιάτα, μετά θα σπουγαρίσω εκεί κτλ. Εφόσον φάει ο Βασίλης το μεσημεριανό, τα παιδιά βασικά, ο Βασίλης λέω ότι, το είπα έτσι, δεν ξέρω, τα παιδιά, λοιπόν βάζω την κουρτίνα, τρώω, θα πάω να αλλάξω, να βάλω τζιν και να φύγω, να κλείσω και τη σίτα. Α, ωραία, μ' αρέσει, φυσάει κιόλας λίγο, οπότε τέλεια, το σαλόνι μου είναι καθαρό, ωραίο, τρώω το ψωμάκι μου και έφυγα. Λοιπόν, πήρα τα παιδιά και πάω σπίτι. Μια ανάσα, μια ανάσα. Ο Βασίλης γύρισε από το σχολείο και μου ζήτησε να φτιάξει μόνος του φαγητό για μεσημεριανό. Έχει βάλει μια σουπίτσα, κινέζικη θέλει λέει, και ένα μπέργκερ. Το φτιάχνει, βλέπετε εδώ τι έχει βάλει. Αυτό είναι τουρσί, όπως είναι το αγοράκι τουρσί, αυτό είναι κολοκυφάκι τουρσί. Μαγιονέζα, κέτσαπ, τι είχες βάλει, τυρί, κέτσαπ έβαλες, όχι. Γιατί δεν παίρνεις. Βραντάκι Παρασκευή και εμείς ετοιμαστήκαμε και πάμε να πούμε να φάμε έξω, περιμένουμε τώρα η Τόνια έρχεται. Ο Βασίλης έτοιμος, ο Ανδρέας έτοιμος. Τι σκέφτηκα. Τι σκέφτηκες παιδί μου. Άντε το αγόρι μου, γεια σου. Έχουμε κάτι μέρες να σε δούμε. Πού είσαι? Περιμένω. Περιμένει. Όποιος αγαπάει, περιμένει. Ναι, όποιος πεινάει όμως. Περιμένει. Τι να κάνει. Γκρινιάζει. Οπότε αυτό πάμε, δεν ξέρω, μπορεί να είναι και η γιαγιά μας. Μπορεί ή όχι. Υπάρχει μια μικρή πιθανότητα. Α, υπάρχει μια μικρή πιθανότητα.
Να είναι και η γιαγιά μαζί μας. Έλα, 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 δί σου. Από πότε. Από πότε. Από τότε. Πω, Τόνια. Λοιπόν, καθίσαμε στο τραπέζι. Έχουμε και τη γιαγιά σήμερα εδώ. Έχετε να τη δείτε πολύ καιρό, ε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, δεν θα είναι βράδυ. Αύριο μπορεί να το δουν και πρωί. Καλημέρα, καλησπέρα. Τώρα να παραγγείλουμε. Τόνια. Και από εκεί είναι τα αγόρια. Τα κορίτσια αλλού, τα αγόρια αλλού. Σήμερα γιορτάζουμε. Σήμερα γιορτάζουμε τι? Βγήκε η γιαγιά έξω. Βγήκε η γιαγιά έξω. Σήμερα γιορτάζουμε. Καλοκαίρι δεν μπορώ να το όλοι. Δεν κάνω να το όλοι. Έχει φτιάξει και το μαλλί σήμερα. Α, ναι. Ναι, γι' αυτό βγήκε. Πότε κουρεύτηκε? Σήμερα κουρεύτηκε. Το έχει προσέξει. Α, εσύ τη βλέπεις. Α, δεν την είχα. Τώρα κατάλαβα ότι έχει κουρευτεί. Μάλιστα. Γεια σας. Γεια. Αυτό είναι για μένα. Λοιπόν, παραγγείλαμε εδώ και πολλή ώρα και περιμένουμε, περιμένουμε. Δεν μας φέρνουν το φαγητό. Γεια μας. Έχουμε μόνο μπύρα. Φέρτε και άλλη μπύρα στη γιαγιά. Το πίνει η γιαγιά μπύρα, σας είπα ότι είναι μεγάλη τέτοια. Μπράβο. Ευχαριστώ. Μεγάλη μέρα σου. Μεγάλη μέρα. Βγήκε έξω, πίνει και μπύρα και όλα. Αυτό είναι. Καλό καλοκαίρι σε όλους μας. Να είμαστε καλά, να περνάμε όμορφα. Καλό καλοκαίρι. Υγεία όλους. Να είστε υγεία. Υγεία, υγεία. Υγεία, υγεία. Πρώτα υγεία. Όχι, είπε σαλάτα μας. Έλα. Να τη σαλατίτσα μας, τέλεια. Πολύ ωραία. Ανοιξιάτικη, ανοιξιάτικη. Επιτέλους, μετά από πολλή ώρα ήρθε η παραγγελία μας. Είναι ποικιλία 4 ατόμων. Ναι. Επίσης περιμένουμε και τι άλλο, κοκορέτσι, αλλά αργή. Ψήνεται. Ψήνεται, δεν ξέρω τι κάνετε. Ψήνεται, τέλειο. Θα φάμε. Δεν ξέρω. Να κοιτάμε, να κοιτάξουμε. Εδώ κοκορέτσι κιόλα, τέλειο, όπως είπε το παιδί αλφας ποιότητας. Πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία όλα. Τελειώσαμε λοιπόν το φαγητό μας και πάμε σπίτι, βλέπετε πώς πάμε. Ο Βασίλης είχε πάρει το σκέιτ μαζί του, η Τόνια ζήτησε τώρα να κάνει. Και έτσι πηγαίνουμε, σιγά 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 σιγά. Οπα, μπράβο Τόνια. Βασίλη μάθε. Ξέρω. Ξέρεις, αν σε κρατάει ο μπαμπάς, ξέρεις. Κολόνα. Κολόνα, Τόνια. Τόνια κολόνα. Τόνια κολόνα. Πρόσεχε, Τόνια. Όπα. Τέλο. Τόσο καλά. Πάρτο. Αυτό ήτανε. Πρόσεχε, πιάστην. Λοιπόν, πάμε σπίτι να ξεκουραστούμε. Φτάσαμε στο ασανσέρ και πάμε σπίτι μας. Τι ωραία που περάσαμε, φανταστικά. Είχαμε σήμερα και τη γιαγιά μας, ήταν ορεξάτη, ε. Τέλεια. Μετά, στην αρχή ήταν λίγο. Εντάξει, στην αρχή ήταν λίγο, αλλά μετά χλάρωσε. Όλα καλά, μια χαρά. Πάμε σπίτι. Εδώ το κορίτσι μου. Με τα ρούχα που πήρε τελευταία, πολύ ωραίο το παντελόνι, μου αρέσει πάρα πολύ, φανταστικό. Και το μπλουζάκι της πάει. Ε, ξένα σε αρέσει Τόνια? Ναι. Μπράβο το κορίτσι μου. Πάμε. Φτάσαμε σπίτι και πάμε σιγά σιγά να... Χελάω γιατί έρχεται, κοιτάξτε και πως έρχεται. Μάι, δεν μπορώ. Πού πας, Μάι? Πού πας, αγόρι μου? Στο μπαλκόνι. Στο μπαλκόνι? Να πάρει αέρα. Θα το ανοίξεις να πάει. Δεν νομίζω να ανέβει και πάνω πάλι.
Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε για ντουσάκι και ύπνο. Αύριο λέμε, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε, πότε θα ξυπνήσουμε και πώς. Έτσι χαλαρά, μήπως προλάβουμε και πάμε για μπανάκι στη θάλασσα. Αλλά οπότε ξυπνήσουμε με το καλό, να φάμε το πρωινό μας και μετά. Σιγά σιγά αύριο πρέπει να έρθουν και να μου πάρουν τα χαλιά από το καθαριστήριο. Δεν ξέρω τι ώρα, γιατί έπρεπε σήμερα να πάρω και ξεχάστηκα να τους πάρω, να τους ρωτήσω τι ώρα ακριβώς θα έρθουν. Συνήθως αυτοί έρχονται πρωί πρωί, 7-8 η ώρα. Δεν ξέρω, έπρεπε σήμερα, σας είπα και ξέχασα, τέλος πάντων δεν πειράζει. Οπότε έρθουν, αν θα δω ότι δεν έρθουν αύριο, θα τους πάρω να δω πότε έχουν σκοπό να έρθουν. Οπότε αυτά, εδώ θα κλείσω το σημερινό βλογκάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας. Εμείς τα λέμε στο επόμενο, ελπίζω να είναι αύριο. Φιλάκια πολλά, γεια σας!